εβδομάδα με τον κόσμο της για τα θέματα τα οποία θα είναι στην επικαιρότητα ανά πάσα στιγμή. Ναι, επειδή ουσιαστικά θέλαμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε με τον κόσμο, ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει από εμάς και να υπάρχει μια πιο οργανωμένη διαδικασία επικοινωνίας της ομάδας με τον κόσμο της. Επειδή ουσιαστικά χωρίσαμε σε τέσσερις κατηγορίες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με τα καθημερινά νέα της ομάδας, ενημέρωση σχετικά με ποδοσφαιριστές τραυματίες, με θέματα της ομοσπονδίας, με θέματα εισιτηρίων κτλ. Αυτή η ενημέρωση θα επιδιώξουμε να γίνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα. Το δεύτερο τομέας αφορά το πώς προχωρά ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αθλητικός στρατηγικός σχεδιασμός της ομάδας. Τοποθετήσεις για αυτό το ζήτημα εκτιμούμε ότι θα γίνονται περίπου μία φορά τον μήνα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τις ευρύτερες τοποθετήσεις σχετικά με το πώς προχωρά ο οργανισμός, ο ολόκληρος οργανισμός της ομάδας, από τον πρόεδρο ή και τον αναπληρωτή πρόεδρο. Αυτές οι τοποθετήσεις εκτιμούμε ότι θα γίνονται περίπου κάθε εξάμηνο. Και βέβαια θα υπάρχουν και οι έκτακτες τοποθετήσεις. Θα είναι περιπτώσεις που εμείς θα κρίνουμε ότι χρειάζεται μια δημόσια παρέμβαση από την ομάδα και θα προχωρούμε αναλόγως με το ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει να κάνει αυτές τις τοποθετήσεις. Και επί της ουσίας θέλαμε να κάνουμε τον κόσμο να γνωρίζει ότι θα προσπαθήσουμε εφαρμόζοντας αυτές τις διαδικασίες, αυτή τη διαδικασία να παρέχουμε όσο δυνατόν πιο καλή επικοινωνία της ομάδας με τον κόσμο της. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος διψά για ενημέρωση. Έτσι θέλει καθημερινά να γνωρίζει τι συμβαίνει στην ομάδα του. Και θα έλεγα ότι ακόμα και αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα δεύτερη παρέμβαση του Γιέσπερ Γιάνσον